Κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητέ Φάνη, κύριε Δήμαρχη, αγαπητέ Θήμερο, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, κυρίες και κύριοι, όντως σας κουράσαμε λίγο, αλλά θεώρησα υποχρέωσή μου, όπως κάνουμε σε κάθε περιφέρεια για την οποία εκπονούμε ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο, να παρουσιάσουμε σε αδρές γραμμές το όραμά μας για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος του 2030. Και το σχέδιο αυτό το οποίο κρατάτε στα χέρια σας και το οποίο πραγματικά σας ενθαρρύνω να διατρέξετε είτε σε έντιμη μορφή είτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης είναι πράγματι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας που είχε η κεντρική κυβέρνηση με την περιφέρεια αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Και τολμώ να πω, έχοντας πια παρουσιάσει 8 τέτοια περιφερειακά σχέδια, ότι κατά την άποψή μου και με την όποια εμπειρία μπορεί να έχω στα κοινά, ότι ουδέποτε έχει γίνει μια δουλειά τόσο συγκροτημένη, η οποία να συνδυάζει αναπτυξιακές προτάσεις, έργα υποδομής, έργα φροντίδας που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ζωή, παρεμβάσεις τις οποίες εμείς δεν τις σκεφτήκαμε στα δικά μας τα γραφεία, που ήταν αποτέλεσμα μιας εντατικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. Να συνδυάσουμε λοιπόν αυτά τα σχέδια με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και με φορούς υλοποίησης. Αυτό διαφοροποιεί τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει από άλλες εκθέσεις ιδεών που μπορεί να είχατε ακούσει στο παρελθόν. Και πράγματι τολμώ να πω ότι έχουμε αυξημένη αξιοπιστία όταν μιλάμε για τέτοια σχέδια, επειδή, όπως είπε και ο Φάνης, πιστεύω ότι αποδείξαμε αυτήν την τετραετία ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη διαχείριση κρίσεων, γιατί δεν μας έτυχαν και λίγα, με έναν απτό αναπτυξιακό προγραμματισμό, ο οποίος ήδη έχει πολύ συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα επιχειρήσω λοιπόν να μην ξαναπώ όλα όσα ακούστηκαν, αλλά να επιλέξω κάποιους τομείς προτεραιότητας που πιστεύω ότι αξίζουν να αναδειχθούν και στο δικό μας το επίπεδο. Πρώτον, χρηματοδοτική πόρη. Είναι δεδομένο ότι τέτοια σχέδια αναπτυξιακά δεν μπορούν να υποστηριχθούν χωρίς σημαντική χρηματοδότηση. Και εδώ πέρα πράγματι υπάρχει σημαντική χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές. Αναφέρθηκε ο Φάνης στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ, το νέο πρόγραμμα, το νέο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδος, είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο. Με φτάσει 426 εκατομμύρια σε σχέση με 193 εκατομμύρια, μια πολύ σημαντική αύξηση. Μπορείτε να προβάλλετε στο μέλλον αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν στην περιφέρεια σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη συνέβησαν με τους σχετικά περιορισμένους πόρους του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Προσθέστε σε αυτά τα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο για πρώτη φορά, τολμώ να πω, οι Δήμοι είχαν στη διάθεσή τους αυτή την έκταση, που είναι το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, για το οποίο σας μίλησε ο Στέλιος. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. 288 εκατομμύρια για τους 25 Δήμους της περιφέρειας, άλλα 54 εκατομμύρια για έργα οδικής ασφάλειας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με προηγούμενα έχει να κάνει ότι είναι δικιά σας ιδιοκτησία. Εσείς μας κάνατε τις προτάσεις, εμείς τις εγκρίναμε, υπήρχε ένα γενικό πλαίσιο, έπρεπε οι προτάσεις αυτές να συνδυάζουν με τους κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά είναι έργα δικιά σας ιδιοκτησίας. Εσείς έχετε και σε μεγάλο βαθμό, και αναφέρομαι στους συμμάρχους, την ευθύνη να τα οριμάσετε και να τα υλοποιήσετε. Αν προσθέσετε σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το γεγονός ότι έχουμε στην διάθεσή μας τους σημαντικότερους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα χρηματοδοτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα, με πολλά έργα τα οποία έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, από έργα κοινωνικών υποδομών μέχρι βασικά έργα υποδομών. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε μετά από μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση 5 ημερών που κάναμε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2020. Και τα ωφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα καρποθούν όλες
οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Και θα μας βοηθήσει βέβαια να κάνουμε πράξη, κάτι το οποίο είπε ο Άκης, να μην έχουμε σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη. Θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε μια ανάπτυξη η οποία να είναι πραγματικά ισόρροπη. Και ακριβώς σε αυτόν τον στόχο αποσκοπούν τα περιφερειακά προγράμματα τα οποία παρουσιάζουμε σε αυτό το βαθμό λεπτομέρειες. Αν προσθέσετε λοιπόν σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά ρελέ και το γεγονός ότι συνολικά έχουμε περισσότερους πόρους διαθέσιμους για δημόσιες επενδύσεις μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, καταλαβαίνετε ότι η δύναμη πυρός την οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Μια δύναμη πυρός η οποία συνδέεται βέβαια και με τη συνολική απόδοση της ελληνικής οικονομίας. Διότι δεν θα κουραστώ να το λέω, έχουμε μια οικονομία η οποία σήμερα είναι ουσιαστικά πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη πρακτικά κοντά στο 6%, με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να είναι λίγο παραπάνω από το 3%. Αυτήν την Ελλάδα παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Γιατί το 2019. Το 2019 παραλάβαμε την Ελλάδα ουραγό στην ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας πολλές ευκαιρίες και αυτές οι πολλές ευκαιρίες αποτυπώνονται σε 4,2 δισεκατομμύρια χρηματοδοτικών πόρων για παραπάνω από 540 έργα σε όλη την περιφέρεια, σε 4 ενότητες όπως ακούσατε. Κατά κανόνα τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς τους διαθέσιμους πόρους τον έχουν τα μεγάλα έργα υποδομής. Μίλησε ο Γιώργος για τη μεγάλη σημασία των οδικών αξώνων οι οποίοι δρομολογούνται. Η ολοκλήρωση του ΕΦ65 θα έχει τεράστια υπερτοπική σημασία για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και για αυτόν τον δρόμο όταν βρέθηκα και στην Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία, διότι είναι ένας δρόμος που συνδέει ουσιαστικά τρεις περιφέρειες της χώρας. Μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτός ο δρόμος δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ εάν δεν υπήρχε σοβαρότατη ενασχόληση από το κυβερνητικό επιτελείο σε πάρα πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάρει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσει ο δρόμος αυτός να ολοκληρωθεί. Δεν είναι ο μόνος. Όμως, Άμφης Αμπράλος, με τον Γιάννη τον Μπούγα μιλήσαμε πολλές φορές για τη σημασία του έργου αυτού για την Φωκίδα, ένα έργο το οποίο επιτέλους προχωράει, από τα πιο δύσκολα και από τα πιο ακριβά ίσως τεχνικά έργα τα οποία θα κάνουμε, ανά χιλιόμετρο αν θυμάμαι καλά, είναι από τα πολύ ακριβά έργα διότι έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά βέβαια και άλλα έργα σημαντικά όπως η παράκαμψη της Χαλκίδας, η οποία επιτέλους σημασιοποιήθηκε έτσι πολύ συχνά με το μαστίγιο πάνω στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το έργο αυτό το οποίο κληρονομήσαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά και ένα έργο στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, το οποίο το μελετούμε. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι για το Λαμία Καρπενήσι θα βρούμε τα χρήματα για να γίνει. Και βέβαια, πολύ σημαντικός άξονας, βόρειος οδικός άξονας της Εύβοιας, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής που θα βγάλει επιτέλους τη Βόρεια Εύβοια από την απομόνωση και θα μπορέσει να της δώσει πραγματικά μια νέα προοπτική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με όλους τους και μαζί με όλους τους τοπικούς βουλευτές μας και τον υφυπουργό μας, πραγματικά έγινε μια σημαντική δουλειά. Και υπό την κατεύθυνση του Σταύρου του Μπαίνου υπάρχει ένα όραμα πια. Φάνη και θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ την απογοήτευση, την οργή, το θυμό από όλους τους κατανοητά συναισθήματα μετά την πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια. Και όταν δεσμεύτηκα τότε ότι θα κινητοποιήσουμε σημαντικούς πόρους για να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τη Βόρεια Εύβοια καλύτερη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που ήταν, το δάσος θα πάρει το χρόνο του για να ξαναγίνει, αν και ήδη η φύση μεριμνά για αυτό. Νομίζω ότι τώρα πια έχουμε καταφέρει και έχουμε ξεπεράσει την καχυποψία. Οι πολίτες ήδη βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα. Ο τουρισμός ήδη στη Βόρεια Εύβοια τρέχει. Η Εδιψός παίρνει τα πάνω της. Υπάρχουν ήδη χρηματοδοτήσεις οι οποίες κατευθύνονται σε αυτή την περιοχή. Αλλά κυρίως υπάρχει ένα συνολικό όραμα. Ένα όραμα το οποίο ακούει σε αυτήν την έννοια της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στη Βόρεια Εύβοια, όχι μόνο
στη Βόρεια Έβρα, το χρησιμοποιούμε και σε άλλες περιοχές που αφορούν την περιφέρεια, από τα άγραφα μέχρι τον Ασοπό. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική και το εργαλείο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα σε κάτι το οποίο είπε ο Νίκος Οταγάνας. Μία από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες συχνά περνούν κάτω από το ραντάρ αφορούν τις τεράστιες παρεμβάσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση στην οργάνωση του χώρου. Ανοίγω μια παρένθεση. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ποια θεωρείς ότι είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει στη χώρα. Μου είπε χωρίς δεύτερη σκέψη η οργάνωση του χώρου. Διότι αν δεν οργανώσουμε το χώρο σωστά, ούτε το περιβάλλον μπορούμε να προστατεύσουμε, ούτε ανάπτυξη μπορούμε να πετύχουμε. Και δυστυχώς η έλλειψη οργάνωσης του χώρου οδήγησε πολύ συχνά και σε μεγάλες αναπτυξιακές καθυστερήσεις, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου, κανείς δεν ήξερε τι μπορούσε να κάνει και πού μπορούσε να κάνει, αλλά οδήγησε τελικά και στην ίδια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτή λοιπόν η μεταρρύθμιση, η οποία γίνεται με τα ατομικά προοδομικά σχέδια και όχι μόνο, δαπανούμε εκατοντάδες εκατομμύρια, παραπάνω από 400 εκατομμύρια, και ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εξαντλούμε ουσιαστικά όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα σε μελετητές για να μπορούμε να τη φέρουμε εις πέρας. Είναι μια τεράστια σημασία μεταρρύθμιση, η οποία περνάει συχνά κάτω από το ραντάρι, όμως απαραίτητη, απαράβατη προϋπόθεση και για την ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια και στο Υπουργείο και στον Υφυπουργό για την έμφαση με την οποία έτσι κυνηγά αυτήν την μεταρρύθμιση. Αλλά μιας και μιλάμε για επενδύσεις, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτά τα οποία είπε και ο Νίκος Παθανάσης, τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα η οποία υπάρχει εδώ πέρα στην Στερεά σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων. Ξέρετε πολύ καλά, ακούστηκαν τα νούμερα, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός, όταν μας τύπησε η πανδημία και έπρεπε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία μας, ήταν από τις πρώτες χώρες που κινηθήκαμε με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Και το εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής, επιστρεπτέας και μη επιστρεπτέας όπως κατέληξε τελικά, ήταν ένα εργαλείο ταχύτατης στήριξης των επιχειρήσεων, το οποίο έσωσε θέσεις εργασίας και έσωσε επιχειρήσεις, κάτι το οποίο πιστεύω ότι αναγνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, ασχέτως το αν στηρίζουν ή όχι την κυβέρνηση. Και προφανώς βέβαια και η περιοχή της Στερεάς πήρε τη μερίδα από τις αναλογίες. Αυτό το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα στη Στερεά είναι το εύρος των επενδύσεων οι οποίες γίνονται. Είτε μιλάμε προφανώς και για τον πρωτογενή τομέα, μια δυναμική περιφέρεια ως προς τον πρωτογενή τομέα, αλλά είτε μιλάμε για την μεταποίηση, είτε μιλάμε και για τις υπηρεσίες για τον τριτογενή τομέα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην τεράστια δυναμική που έχει η περιφέρεια ως προς το τουριστικό της προϊόν. Έχει στην κυριολεξία τα πάντα, στον υπερθετικό βαθμό θα έλεγα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το πρωί τα Καμένα Βούρλα, μία από τις πολλές πιστεύω ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν στον ιαματικό τουρισμό, σε μια περιοχή η οποία έχει τόσο πλούσιο ιαματικό δυναμικό, τόσο τουρισμός ευεξίας για τον οποίο μιλάμε, είναι ένα τουριστικό προϊόν στο οποίο η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω. Αδικαιολόγητα, αλλά έβγαινε κανείς υπόψη το δυναμικό που έχει, την ιστορία της Εδιψού στον τομέα αυτών. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θυμίζω ότι είναι ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί να φέρει επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο. Και το ίδιο φυσικά ισχύει για τον τουρισμό του βουνού και για τον πολιτιστικό τουρισμό. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ιδιαίτερα στους Ελφούς, στις Θερμοπύλες, αναξιοποίητο μπραντ για την χώρα μας με πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού για πρώτη φορά εκπονήσαμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα στήριξης του ορεινού τουρισμού, το οποίο βλέπετε ότι έχει αποτελέσματα. Και το βουνό θα το ζούμε και θα το χαιρόμαστε 12 μήνες το χρόνο. Και αν έχει
η περιφέρεια εδώ, βουνά από τον Παρνασσό, την Κιώνα, το Βελούχι και όχι μόνο, τα οποία μπορούν πραγματικά να προσελκύσουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο και συνεργαζόμαστε καλά και με την περιφέρεια και για την περαιτέρω αξιοποίηση των χιονοδρομικών μας, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδους τον τουρισμό, ο οποίος πραγματικά μπορεί να διευρύνει την τουριστική περίοδο, να δώσει όμως και διέξοδο και σε αποδράσεις το καλοκαίρι. Αρχίζουν και οι Έλληνες να ανακαλύπτουν περισσότερο το βουνό το καλοκαίρι σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Άρα, πολλές ευκαιρίες ακόμα μπροστά μας. Και βέβαια, μια σειρά από άλλες δράσεις εξαιρετικά σημαντικές. Το Ράλι Ακρόπολης. Είπα πριν για τον Νίκο τον Ταγαρά, τον στενοχωρήσαμε λίγο ως Κορίνθιο, αλλά η έδρα του Ράλι Ακρόπολης ήταν, είναι και θα είναι η στερεά Ελλάδα. Αυτό δεν πρόκειται να... Αλλά να πω ότι ο Λευτέρης εδώ έκανε, πραγματικά κάναμε μια, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά. Και εσείς ήδη ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το Ράλι Ακρόπολης για την περιοχή. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα, όχι μόνο για την περιοχή. Όταν κάναμε την ειδική διαδρομή του, τη μηχανοκίνητη μέσα στο ΆΚΑ, έγινε ο κακός χαμός. Υπάρχει μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα για αυτού του είδους τον μηχανοκίνητο τουρισμό. Βέβαια, κάνουμε και ποδηλατικό τουρισμό, κάνουμε πολλές δράσεις αθλητικές, οι οποίες συνδέονται πια και με το τουριστικό μας προϊόν, καθώς θα αναζητούν όλα ένα και περισσότερο οι επισκέπτες, Έλληνες αλλά και ξένοι εμπειρίες. Και σε αυτές τις εμπειρίες νομίζω ότι η στερεά μπορεί πραγματικά να προσφέρει πάρα πολλά. Να σταθώ ιδιαίτερα στο χώρο της έκθεσης, τον οποίο επισκέφτηκα σήμερα και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Πολύ σημαντική επένδυση και εκεί το Υπουργείο Οικονομικών κατένει με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντυπωσιάστηκα πράγματι από αυτό το οποίο είδα. Έχουμε χρηματοδότηση, έχουμε χρονοδιαγράμματα. Είναι τώρα στο χέρι σας να υλοποιήσουμε το σημαντικό αυτό έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σημαντικότατη παρέμβαση αναπτυξιακή αλλά και παρέμβαση αστικής ανάπλασης για όλη την περιοχή της Λαμίας μαζί με το κολυμπητήριο το καινούργιο, το δικαστικό μέγαρο. Προστίθεται σημαντικές υποδομές στη Λαμία, οι οποίες πραγματικά πιστεύω ότι θα διευκολύνουν πολύ συνολικά την ανάπτυξη της πόλης. Για το πρωταγενή τομέα μίλησε ο Γιώργος. Είναι σημαντικό πια ότι τα ζητήματα των επιδοτήσεων δεν είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο μας τίθεται, διότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος τρέχει πια με ταχύτητα και με μεγάλη αξιοπιστία. Να αναφέρω δύο πράγματα τα οποία λέω συχνά για το πρωτογενή τομέα. Τη σημασία των μεγάλων αρδευτικών έργων. Τα είδατε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και στο εξής στη διαχείριση του νερού. Θέλω να θυμίσω ότι το 80% του νερού που καταναλώνουμε στη χώρα μας πηγαίνει στην άρδευση. Και βέβαια το να έχουμε μια σωστή πολιτική ως προς τη διαχείριση του νερού είναι απόλυτη υποχρέωσή μας. Και θα επαναλάβω και εδώ για ακόμα μια φορά κάτι το οποίο είπα και από τις Βρυξέλλες. Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Τελεία και παύλα. Για να τελειώσουν όλα αυτά τα fake news και οι σαχλαμάρες που διακινούνται από την αντιπολίτευση όταν δεν έχουν με τίποτα καλύτερο να ασχοληθούν. Το δεύτερο που θέλω να πω για τον πρωτογενή τομέα είναι τα συνεργατικά σχήματα. Το ξαναπώ, έχουμε δώσει πολλά κίνητρα για τα συνεργατικά σχήματα αλλά και για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα. Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο οικονομίες κλίμακος στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να δούμε πια τη διαχείριση αυτών των συνεταιρισμών ως πραγματικές επιχειρήσεις. Κάνουμε πολλά βήματα στον πρωτογενή τομέα. Σπάμε το ένα ρεκόρ εξαγωγών μετά τα άλλα, αλλά να ξέρετε ότι το μέλλον των ποιοτικών τροφίμων, τα οποία θα καλλιεργούνται και θα παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, μπορεί πράγματι να φέρει την Ελλάδα σε μια σημαντικότατη θέση συγκριτικού πλεονεκτήματος. Και είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, την οποία δεν πρόκειται να αφήσουμε αναξιοποιητή. Παιδεία και υγεία, μίλησε και η Νίκη, μίλησε και
Η Μίνα, εγώ χαίρομαι διότι από ό,τι έμαθα από τη Λαμία, από το δημόσιο σχολείο της Λαμίας, ήταν η πρώτη των πρώτων στις παρελλαδικές εξετάσεις. Και βέβαια για μας η παιδεία δεν είναι μόνο τα σχολεία, τα πρότυπα, τα πανεπιστήμια, είναι και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Θα χρειαστούμε καταρτισμένο προσωπικό, κάτι το οποίο ήταν το αποπέδιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμείς το έχουμε αναδείξει και πιστεύω ακράδαντα ότι μια καλή μεταλλικιακή εκπαίδευση μπορεί να δώσει εξαιρετικά ικανοποιητικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει γρήγορα. Για την υγεία έχουν γίνει πράγματα, αλλά έχουν να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πέσαμε πάνω στην πανδημία, στάθηκε όρθιο το σύστημα υγείας, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στην υγεία και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές μας, αλλά για εμένα προσωπικά η υγεία είναι μία από τις τρεις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα ξεκινάει από την πρόληψη, θα προχωράει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα έχει νέα νοσοκομεία με σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όπου πραγματικά πονάνε σήμερα τα νοσοκομεία μας. Μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, καλύτερες απολαβές για τους γιατρούς. Το ξεχνάμε, αλλά οι πρώτες αυξήσεις, οι οποίες έγιναν εντός του πλαισίου της αναμόρφωσης του ειδικού μισθολογίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή 1/1/24, ήταν οι αυξήσεις που έγιναν στους γιατρούς. 10% αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό συνολικά, ως μια ελάχιστη ανταπόδοση απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους εργαζόμενους του για όλα αυτά τα οποία υπέμειναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και τέλος, τα θέματα της ενέργειας, για το οποίο πάντα έχω ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πράγματι, πολλοί από σας μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά είστε πρωταθλητές στην ενέργεια στη χώρα, στην ηλεκτροπαραγωγή, ειδικά από το φυσικό αέριο, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα προσθεθούν ακόμα πολλές εδώ πέρα στην στερεά Ελλάδα. Βέβαια, το φυσικό αέριο δεν θα το εγκαταλείψουμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Το φυσικό αέριο θα είναι μαζί μας για αρκετό χρόνο, είτε μιλάμε για ηλεκτροπαραγωγή, είτε μιλάμε για καύσιμο, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες θέρμανσης, αλλά και για τα νοικοκυριά, αλλά και ενέργειας για τη μεταφύγηση. Γι' αυτό έχουν τόσο σημασία η γρήγορη ολοκλήρωση των δικτύων του φυσικού αερίου, για τα οποία σας μίλησε η Αλεξάνδρα. Εν κατακλείδη, αυτό το οποίο έχετε προτάσει σας για την περιφέρεια στερεάς Ελλάδος αποτυπώνει το όραμά μας για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα μετά, την Ελλάδα της επόμενης μέρας, την Ελλάδα της προόδου, την Ελλάδα της ευημερίας. Μια Ελλάδα η οποία έκανε σημαντικά βήματα προόδου μέσα σε αυτήν την τετραετία, αλλά πρέπει να κάνει άλματα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πρέπει να πάμε πιο τολμηρά, πρέπει να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Πλησιάζουμε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να πλησιάσουμε ακόμα πιο γρήγορα στους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες που υπολοιπόμαστε. Και αυτό τελικά πιστεύω ότι θα είναι και το βασικό ζητούμενο των επερχόμενων εκλογών. Θα μιλήσω και γι' αυτά πιο αναλυτικά και πιο πολιτικά σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας, να εξηγήσουμε με απόλυτη σαφήνεια στους πολίτες ποια είναι τα διλήμματα και οι επιλογές τις οποίες έχουν μπροστά τους. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε με πίστη στις απόψεις μας, αναγνωρίζοντας με θάρρος τα λάθη μας. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ και δεν είχα καμία δυσκολία να αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν και στην πρόσφατη τραγωδία των Τεμπών. Ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω, αλλά θα το κάνουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτή η οποία πάντα στο παρελθόν δεν ήταν απλά με τη σωστή μεριά της ιστορίας, ήταν αυτή η οποία έκανε τις μεγάλες επιλογές που οδήγησαν τη χώρα μπροστά. Έτσι και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που, έχοντας δώσει πια και έχοντας δείξει δείγματα γραφής πολύ συγκεκριμένα, διεκδικούμε και πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.